Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Θα δούμε μαζί και απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Ο Κύπριος Πρόεδρος, ο κύριος Αναστασιάδης, πραγματοποίησε σήμερα την τελευταία του επίσκεψη, αφού δεν θα είναι ξανά υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ευκαιρία βγήκε ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά σήμερα σε δηλώσεις του να σχολιάσει τις αποφάσεις που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει από εδώ και πέρα στη Βουλή κανένα απολύτως νομοσχέδιο. Αυτά είναι τα ζητήματα που κυριαρχούν στην πολιτική ζωή. Θα δούμε μαζί όλα τα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας όμως από τις κακές εξελίξεις που είχαμε με την πτώση του Φάντομ. Στην επιβεβαίωση του θανάτου και του κυβερνήτη του μοιραίου Phantom F4 που συνετρίβει νοτίως της Ανδραβίδας, προχώρησε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας με ανακοίνωσή του. Η επιβεβαίωση του θανάτου του σμιναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη έγινε μέσω εξέτασης DNA ευρημάτων από τα συντρίμμια του μαχητικού αεροσκάφους. Με αυτή την ανακοίνωση ολοκληρώθηκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο το θρίλερ της πτώσης του μοιραίου εκπαιδευτικού αεροσκάφους. Τραγικός είναι ο επίλογος στην πτώση του Phantom στην Ανδραβίδα, καθώς σήμερα το μεσημέρι ανακοινώθηκε πως και ο πιλότος Ευστάθιος Τσιτλακίδης είναι νεκρός. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο σμιναγός Ευστάθιος Τσιτλακίδης που κατέπεσε με το F4 Phantom ανοιχτά της Ανδραβίδας τη Δευτέρα είναι νεκρός. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι έρευνες ολοκληρώθηκαν ενώ η συγκέντρωση και η ανάλυση των ευρημάτων επιβεβαίωσαν τον θάνατό του. Σημειώνεται πως από την πρώτη στιγμή είχαν εντοπιστεί συντρίμμια στη θάλασσα της Ανδραβίδας, ενώ λίγες ώρες μετά είχε εντοπιστεί το άψυχο σώμα του 29χρονου συγκυβερνήτη. Τελικά την Πέμπτη ανακοινώθηκε ότι θα γίνει η κηδεία του υποσμιναγού Μάριου Τουρούτσικα. Την 5η 2 Φεβρουαρίου θα γίνει η κηδεία του υποσμιναγού Μάριου Μιχαήλ Τουρούτσικα που σκοτώθηκε στο δυστύχημα με το Phantom κοντά στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας. Οι γονείς του 29χρονου έχουν κληθεί να αναγνωρίσουν τη σωρό όπως προβλέπεται. Πρόκειται για μια επώδυνη διαδικασία στην οποία ο πατέρας του συγκυβερνήτη του Phantom που έπεσε νότε της Ανδραβίδας δεν θα παραστεί. Δεν θέλω να τον θυμάμαι έτσι, είπε σε δημοσιογράφους. Θέλω να τον θυμάμαι όπως ήταν. Είπε με σπασμένη συγκεκριμένα τη φωνή, τονίζοντας πως το γιο του δεν θα άρεσε να τον λένε ήρωα. Έλεγε πως ήρωες έχουμε σε καιρό πολέμου. Είχε πρότυπο τον Ηλιάκη, είπε ο πατέρας του 29χρονου υποσμιναγού. Τόνισε ότι το παιδί του έλεγε με ένας απλός πολεμιστής. Την ίδια ώρα, δωρεά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Κυπριακή Δημοκρατία στη μνήμη των δύο ηρωικών πιλότων μας που κατέπεσαν με το Phantom στην Ανδραβίδα. Ανακοίνωσε από το Μάτιο που βρέθηκε ο Νίκος Αναστασιάδης. Η επίσκεψή μου συμπίπτει με το τραγικό γεγονός και θα δοθούν 2,5 εκατομμύρια στην πολεμική αεροπορία, είπε ο πρόεδρος της Κύπρου παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι ηγέτες Ελλάδας και Κύπρου βρέθηκαν στο Μάτι προκειμένου να επιθεωρήσουν τα έργα για τη δημιουργία πάρκου μνήμης με δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νωρίτερα είχαν συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον κύριο Αναστασιάδη για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην Ελλάδα, λέγοντας ότι εκφράζει τα αισθήματα του ελληνικού λαού. Στο στόχαστρο κουκουλοφόρων βρέθηκαν χθες το πρωί τρία λύκεια του Βόλου, ομάδα περίπου 20 ατόμων, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Πέταξαν καδρόνια στα τζάμια και τις πόρτες, τραυματίζοντας μάλιστα και μία καθηγήτρια. Οι διευθυντές των σχολείων κατέθεσαν μηνύσεις στην αστυνομία, ενώ για το περιστατικό τοποθετήθηκε στις τηλεοπτικές κάμερες και ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας, ο κ. Αβελίδης. Στο στόχαστρο κουκουλοφόρων βρέθηκαν τις τελευταίες ώρες τρία λύκια στο Βόλο. Ομάδα κουκουλοφόρων, όπως αποκαλύφθηκε με μηχανάκια, έκαναν επιδρομή συγκεκριμένα στο 3ο ΕΠΑΛ Βόλου, στο 7ο Γενικό Λύκειο και το 5ο Γενικό Λύκειο Βόλου και πέταξαν καδρόνια. Προκάλεσαν σημαντικές υλικές ζημιές. Τα περιστατικά σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Οι δράστες έσπασαν επιπλέον κλειδαριές, πέταξαν τα καδρόνια σε πόρτες, κλειδώματα και παράθυρα και τραυμάτισαν, όπως έγινε γνωστό, και μια καθηγήτρια του 5ου ΓΕΛ Βόλου. Πρόκειται για μια ομάδα περίπου 20 ατόμων και ερευνάται να ήταν εξωσχολικοί ακόμη και μαθητές των σχολείων. Οι διευθυντές των σχολείων ενημέρωσαν τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας κ. Αβελίδη και το μεσημέρι σήμερα ο κ. Αβελίδης βρέθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας όπου είχε επαφή με τον αστυνομικό διευθυντή για να κατατεθούν και μηνύσεις. Μια ομάδα κουκουλοφόρων, όπως μας περιγράψαν οι διευθυντές μας, επιτέθηκε με καδρόνια σε τρία σχολεία. Το 7ο Γενικό Λύκειο, το 3ο Επαγγελματικό Λύκειο και το 5ο Γενικό Λύκειο. Προκάλεσαν υλικές ζημιές, γιατί κυρίως στο ένα από τα τρία σχολεία οι μαθητές έλειπαν, ήταν σε εκδρομή. Λοιπόν, προκάλεσαν λοιπόν υλικές ζημιές και μια μικροαμυχή σε μια εκπαιδευτικό που πήγε να προστατεύσει βέβαια το σχολείο να μην μπουν μέσα οι εν λόγω κουκουλοφόροι, όπως είπα, που έτσι μας τους περιγράψαν οι καθηγητές και οι μαθητές. Πρωτοφανές περιστατικό, πρωτοφανή γεγονότα,
γεγονότα που μας ανησύξαν πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο είμαστε και εδώ. Γεγονότα τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν με τις παιδαγωγικές μεθόδους των σχολείων, διότι είναι εκτός σχολείου, μιλάμε για εξωσχολικούς, πιθανόν κάποιοι από αυτούς να είναι μαθητές μας, αλλά γενικώς ήταν εξωσχολικοί που επιτέθηκαν σε ένα άλλο σχολείο. Λοιπόν, απαράδεκτα γεγονότα, τα οποία εγκυμονούν μάλιστα και κινδύνους για τους μαθητές μας και τους καθηγητές μας. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε εμείς αυτά τα γεγονότα να εδραιωθούν ή και ακόμα χειρότερο να πολλαπλασιαστούν όπως φαίνεται. Γι' αυτό το λόγο συναντήθηκα με τον κύριο Ντιζέ, τον διευθυντή της αστυνομίας της Μαγνησίας. Συζητήσαμε ενδελεχώς το θέμα, ανησυχεί και εκείνος ομολογουμένος. Μιλήσαμε για το ότι πρέπει να συνεχιστεί η διακριτική επιμέλεια, αν το θέλετε, διακριτικές περιπολίες που υλοποιούνται εδώ και καιρό από τις αστυνομικές αρχές, και να εστιαστεί αυτό το αντικείμενο της αστυνομίας στα βόρεια σχολικά συγκροτήματα της περιοχής μας. Ομολογουμένως υπάρχουν και στοιχεία για τα οποία φαίνεται να δείχνουν τους υπεύθυνους, αλλά αυτό είναι θέμα της αστυνομίας και των εισαγγελικών αρχών. Πάμε τώρα στην Λάρισα, όπου μια 56χρονη γυναίκα κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση 150.000 ευρώ από ηλικιωμένο, μάλιστα δικηγόρο 80χρονο, τον οποίο είχε αρεβωνιαστεί. Ένοχη για υπεξαίρεση, κατ' εξακολούθηση και απάτη, κρίθηκε χθες από το πενταμελές εφετείο κουρυγμάτων Λάρισας μια 67χρονη γυναίκα, η οποία βρέθηκε κατηγορούμενη έχοντας ειδοποιηθεί συνολικά 155.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς ενός ευκατάστατου συνταξιούχου δικηγόρου, ενώ δεν πρόλαβε να εκποιήσει επιπλέον χαρτοφυλάκιο με βέβαια κεφάλαια, η συνολική αξία, η οποία θα ξεπερνούσε ακόμη και τις 160.000 ευρώ. Ρεστοποίηση που πάγωσε όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, συγκοινικό πρόσωπο του 80χρονου δικηγόρου κοινοποίησε εξώδικο σε τραπεζικό διευθυντή περί δικαστικής συμπαράστασης. Ο ευκατάστατος πληρνάγαμος και άκληρος δικηγόρος, μέσω γραφείου γνωριμιών τον Μάρτιο 2012, αναζητώντας σύντροφο, γνώρισε 56χρονη τότε κατηγορούμενη άεργη και κατά καιρούς απασχολούμενος αποκλειστική νοσοκόμα, με την οποία αραβωνιάστηκε κιόλας, όπως αναφέρθηκε χθες στην ακροματική διαδικασία. Ερωτική σχέση που πήρε άλλη τροπή όταν ο 80χρονος διαγνώστηκε στη συνέχεια με αγκιακό τύπου άνοια και τους συγγενείς ανακοινούν το θέμα με αφορμή ανεξήγητες κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η κατηγορούμενη αρνήθηκε χθες όλες τις κατηγορίες, λέγοντας ότι ο 80χρονος ήταν αυτός που ζήτησε να τον συντροφεύει για το υπόλοιπο του βίου του, αποφάσιζε για τα χρήματα και πως η ίδια δεν γνώριζε τίποτα άλλο παρά μόνο για τα χρήματα που έλαβε για να αποπληρώσει τα νοσήλια. Το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας κήρυξε ένοχη την κατηγορούμενη, επιβάλλοντας συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών, μετατρέποντας την ποινή σε χρηματική προς 5 ευρώ. Το δικαστήριο, με αφορμή και τη χαμηλή σύνταξη που λαμβάνει η κατηγορούμενη, έκανε δεκτό το αίτημα περί δοσοποίησης του ποσού που θα πρέπει πλέον να αποπληρώσει. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στον Πλαταμόνα και έγινε αισθητός ακόμη και στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 16 χιλιόμετρα και το επίκεντρο ήταν 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Πλαταμόνα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειωθεί ζημιές στην περιοχή. Καθησυχαστικός όσον αφορά στο σεισμό που έγινε σήμερα 1η Φεβρουαρίου κοντά στον Πλαταμόνα, εμφανίστηκε ο σεισμολόγος Κώστας Παπαζάχος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Ο σεισμός που έγινε 16 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Πλαταμόνα έγινε αισθητός και στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κώστα Παπαζάχο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο ανεφ ουσίας και σημασίας. Είναι ένα σεισμός σε μία από τις πιο ασεισμικές περιοχές του ελληνικού χώρου. Είναι μία περιοχή χαμηλής σεισμικότητας έξω από τις ακτές της Πιερίας, είπε ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα μου φανεί πολύ περίεργο να έχουμε οποιαδήποτε περίεργη εξέλιξη, πρόσθεσε ο επιστήμονας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση έγινε σε εστιακό βάθος 15,8 χιλιόμετρων. Τεράστιο είναι το ενεργειακό κόστος για όλα τα καταστήματα. Ακόμη μεγαλύτερο όμως για τα αρτοπία. Ακόμη ένα αρτοπίο, μάλιστα το πρώτο για το 2023, κατέβασε ρολά στο Βόλο.
Γεγονός είναι το πρώτο λουκέτο σε αρτοπείο για το 2023 στο νομό Μαγνησίας. Πιο ειδικά πριν από περίπου 2 εβδομάδες και σε χωριό του νομού, φούρνος που λειτουργούσε επί σειρά ετών δεν άντεξε τα αυξημένα κόστη ενέργεια και πρώτες ύλες και έριξε τίτλους τέλους. Γενικά η ενέργεια, το κόστος λειτουργίας του ενός φούρνου λόγω ενέργειας και λόγω πρώτων υλών τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει υπερδιπλασιαστεί. Παρ' όλα αυτά, ο φούρνος της γειτονιάς, ανταποκρινόμενος στην ανέχεια του κόσμου και στην αμήν δύναμη να ανταποκριθεί στις αγοραστικές στην αγοραστική δύναμη του κόσμου, δεν έχουμε αυξήσει τόσο πολύ το προϊόν. Έχουμε βάλει μια τυπική αύξηση, έχουμε μετακυλήσει με λίγα λόγια ένα μέρος των αυξήσεων γύρω στο 30% τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ύστερα από 12,5 χρόνια σταθερής τιμής του προϊόντος. Παράλληλα, το τελευταίο εξάμηνο στο νομό Μαγνησίας έχουν κατεβάσει ρολά ακόμη 6 φούρνοι, με τους καταστηματάρχες να δίνουν καθημερινό αγώνα για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Σε έναν ακόμη παραλογισμό προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος θέλοντας να κατηγορήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα έβαλε με την Ελλάδα, εξαπολύοντας και πάλι απειλές, ενώ ανέφερε ότι η τουρκική αντιπολίτευση συμμαχεί με τους εχθρούς. Δεν άρεσε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το μανιφέστο της αντιπολίτευσης, έτσι βρήκε την ευκαιρία να τα βάλει με την Ελλάδα. Κατηγόρησε τα 6 κόμματα της αντιπολίτευσης ότι παρετούνται από τα κυριαρχικά τους δικαιώματα και χαιρετίζουν όσους συστηματικά είναι εχθροί της Τουρκίας. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε την αντιπολίτευση και για το γεγονός ότι διαμήνυσαν πως χωρίς εκείνον η Τουρκία θα επιστρέψει στο πρόγραμμα συμπαραγωγής των υπερσύγχρονων μαχητικών F-35. Δείτε την κατάσταση που έχουν βρεθεί στην αντιπολίτευση. Λένε πως θα επιστρέψουν στο πρόγραμμα των F-35, το οποίο όμως έχει όρους υποχωρήσεων από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ουσιαστικά χαιρετίζουν όσους συστηματικά είναι εχθροί της Τουρκίας. Δηλώνουν πως θα παραιτηθούν από τις προσπάθειες προστασίας των δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο. Και έτσι στέλνουν χαιρετίσματα στην Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου από τη δική του πλευρά υποστήριξε ότι η Τουρκία κατηγορείται για αναθεωρητισμό, αλλά πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Επανέφερε μάλιστα το ζήτημα της παραβίασης της συνθήκης της Λοζάνης από την Ελλάδα. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μιλώντας σε πάνελ συνεργασίας του Φόρουμ Διπλωματίας της Ατάλειας και του Ουγγρικού Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουδαπέστη, χαρακτήρισε ως αναθεωρητική δύναμη την Ελλάδα που παραβιάζει τις συνθήκες με τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου και συμπλήρωσε πως θεωρώ ότι για να καταλάβουμε την εξωτερική μας πολιτική πρέπει να βάλουμε στην άκρη ιδεολογικές προκαταλήψεις, πρέπει να πω. Μερικές φορές συμβαίνει αυτό εξαιτίας των διαφορών Τουρκίας και Ελλάδας ή μεταξύ Τουρκίας και άλλων χωρών. Η Ελλάδα παραβιάζει το αποστρατικοποιημένο καθεστώς των νησιών. Αυτό είναι η ξεκάθαρη παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης του 1923, καθώς και της συνθήκης των Παρισιών του 1947. Και έστειλε επιστολή στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών ότι είναι ξεκάθαρη παραβίαση των συνθήκων, κατέληξε ο Τσαβούσογλου. Μια σημαντική αναταραχή έχουμε τις τελευταίες ημέρες, το τελευταίο διάστημα, στον καλλιτεχνικό κόσμο. Κυρίως από ηθοποιούς, αλλά και μουσικούς. Μάλιστα, στα θέατρα έχουμε απεργία σήμερα. Και δεν θυμάμαι άλλη απεργιακή κινητοποίηση στο χώρο των καλλιτεχνών. Σήμερα και αύριο 48-ωρη κινητοποίηση για ένα προεδρικό διάταγμα, το οποίο υποβαθμίζει τα πτυχία που έχουν πάρει οι καλλιτέχνες. Μαζί μας είναι ο κύριος Παναγιωτίδης από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αποφύτων Οδείων. Κύριε Παναγιωτίδη, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δεν αφορά μόνο τους... Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Δεν είναι αυτονόητο, ξέρετε. Δεν το δίνουν όλοι. Όχι, γιατί το λέτε αυτό? Ίσα-ίσα. Εγώ έχω δει και όχι μόνο στο δικό μας το κανάλι, αλλά σε όλα τα δίκτυα και πολλούς ηθοποιούς και πολλούς καλλιτέχνες. Τώρα τελευταία, ναι, δεν λέω. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι δεν αφορά μόνο αυτή. Στην αρχή νομίζαμε ότι αφορά μόνο τους καλλιτέχνες. Μόνο τους ηθοποιούς. Τελικά αφορά και τους καλλιτέχνες ή τέλος πάντων όσους έχουν αποφοιτήσει και από οδεία. Εσείς είστε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποφύτων Οδείων. Από πού μας, πού σας βρίσκουμε αυτή την ώρα? Είμαι στο Βόλο. Στο Βόλο. Ναι. Αβολιώτης είστε? Δεν είμαι Βολιώτης, αλλά μένω στο Βόλο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Δεν το ήξερα αυτό. Να που γνωριστήκαμε. Για πείτε μας λοιπόν, αυτό το προεδρικό διάταγμα τι καθορίζει? Κοιτάξτε, το προεδρικό διάταγμα αυτό είναι το προσοντολόγιο του δημοσίου για όλο το δημόσιο τομέα. Και εκεί εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τα δικά μας τα προσόντα, τα πτυχία των καλλιτεχνικών σχολών, ως κατάλληλα για κατάληψη θέσεων που αμείβονται με μισθό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εξού και όλη αυτή η συζήτηση που λέμε για τους αποφύτους λυκείων. Mm-hmm. Πρόκειται για υποβάθμιση όχι μόνο μισθολογική, αλλά και συνολικά του επαγγελματικού δικαιώματος, όταν ξαφνικά οι σπουδές μας
που σε κάποιες περιπτώσεις όπως των μουσικών είναι πολυετής σπουδές, υποβαθμίζονται σε επίπεδο απολυτερίου λυκείου, δηλαδή σαν να μην τις κάναμε ποτέ. Και βεβαίως δεν είναι μόνο το μισθολογικό θέμα, αυτό που βλέπουμε είναι η κορφή του παγόβουνου, γιατί υπάρχει από κάτω μια μεγάλη αλυσίδα δυσμενών ρυθμίσεων και καταστάσεων σε βάρος των καλλιτεχνών, και απλά αυτό είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, αν μπορεί να το πει κανείς απλά. Έπιασε όλους τους καλλιτεχνικούς κλάδους και γι' αυτό υπάρχει αυτή η συνολική αντίδραση. Δηλαδή, τι σας κάνει, ας πούμε, εκτός από αυτό το θέμα, υποβάθμιση της ακαδημαϊκής θέσης, ας το πούμε έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω, το ένα που βλέπει κανείς είναι η μισθολογική, ας πούμε, υποβάθμιση. Αλλά το κυριότερο είναι το εξής. Όταν το προσόν το οποίο διαθέτεις υποβαθμίζεται σε πιο κάτω κατηγορία, αλλάζουν και οι προτεραιότητες στη διεκδίκηση των θέσεων εργασίας. Άρα δεν είναι μόνο το πώς θα πάρω, είναι αν θα μπορώ να βρω δουλειά. Και αυτό πάλι είναι απόρρια του γεγονότος ότι, ξέρετε, δεκαετίες τώρα οι καλλιτεχνικές σπουδές είναι εκτός διαβάθμισης όσον αφορά τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Δεν θεωρούνται ούτε μέσα σχολές, ούτε ανώτερες, είναι πάντα κάτι ενδιάμεσο. Αλήθεια. Και αυτό έχει, ναι, και αυτό έχει αποτέλεσμα τελικά τα επαγγελματικά δικαιώματα να είναι θολά και να υπάρχει πάντα μια ασάφεια, η οποία πάντα φυσικά δεν βγαίνει σε βάρος του αδυνάτου, όπως ξέρετε. Μια διαβάθμιση και μια τοποθέτηση των πτυχίων από θεατρικές σχολές και από ΟΔΙΑ έπρεπε να την έχουμε, ήταν στον αέρα τα πράγματα. Βέβαια. Ξέρετε κάτι, τώρα βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον, αυτό που ορίζει η Διεθνή Συνθήκη της Μπολόνια, σύμφωνα με την οποία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες πλέον οι καλλιτεχνικές σπουδές έχουν διαβαθμιστεί, έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και μόνο η Ελλάδα αντιστέκεται και δεν θέλει να εφαρμόσει τη συμφωνία αυτή, την οποία έχει υπογράψει, πρέπει να πω. Και την οποία εφαρμόζει εκεί που την εξυπηρετεί. Και εκεί που δεν την εξυπηρετεί, δεν θέλει να την εφαρμόσει. Διαφορετικά, αν είχε η πολιτεία βούληση να λύσει τα προβλήματα, θα μπορούσε να τα λύσει κυριολεκτικά αύριο το πρωί, ακολουθώντας το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Κύριε Παναγιώτη, δεν θεωρείτε ότι όμως ότι με αυτό το προεδρικό διάταγμα θα ανοίξει ο κλάδος και θα δοθεί ευκαιρία και σε άλλους ανθρώπους να μπουν στο χώρο, όπως και γίνεται βέβαια. Δηλαδή, δεν χρειαζόντουσαν τα πτυχία κάποιοι άνθρωποι για να μπουν στο χώρο είτε της υποκριτικής είτε της μουσικής. Αρκούσαν οι γνώσεις και το ταλέντο. Κοιτάξτε, αυτό είναι σχετικό. Αυτό το είπε ο κ. Γιατρομανολάκης λέγοντας στις καταλήψεις των δραματικών σχολών, τι το θέτε το πτυχίο αφού δουλειές βρίσκεται με τις ακροάσεις. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. Αφενός, όταν μιλάμε για θέσεις στην εκπαίδευση, για παράδειγμα, δεν υπάρχει θέμα ακρόασης. Υπάρχει θέμα γενικότερης αξιολόγησης και φυσικά μετράει το τυπικό προσόν. Αλλά είναι και κάτι γενικότερο. Δηλαδή, θα πάμε να καταργήσουμε την έννοια του τυπικού προσόντος και των σπουδών. Εμείς κάνουμε πολιτικές σπουδές. Ξέρετε, οι σπουδές της μουσικής ειδικά είναι περισσότερα χρόνια και από τις ιατρικές. Πάνω από 12 χρόνια. Είναι δυνατόν να υποβαθμίζονται στο επίπεδο του διετού κατάρτιση του ΙΕΚ ή να μας λένε τάκτη το θες το πτυχίο, αφού σημασία έχει τι παίζεις. Δεν είναι τα πράγματα. Τι όργανο παίζετε, κύριε Παναγιώτη, είστε δάσκαλος, είστε καθηγητής? Εγώ είμαι στα μεικτά, στις κιθάρες, τα λαούτα και τα σχετικά. Μάλιστα. Ξέρετε, μια άλλη παράμετρος τώρα, επειδή ρωτήσατε για μένα, δεν είμαι ο μόνος φυσικά. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι έχουν πάρει μεταπτυχιακά στο εξωτερικό σε ανώτατες σχολές και επιστρέφουμε στην Ελλάδα και δεν μας τα αναγνωρίζουν επειδή δεν μας έχουν διαβαθμίσει το πρώτο πτυχίο. Δηλαδή και το πρώτο πτυχίο μας είναι αδιαβάθμιστο και μας τιμωρούν και από πάνω με το να μην μας αναγνωρίζουν πτυχία που πήραμε στο εξωτερικό σε σχολές υψηλότερες από αυτές που υπάρχουν εδώ. Είναι πολλές οι παράμετροι πραγματικά που θα μπορούσαμε να συζητάμε. Δεν ισχύει ώρες. Το κοινοτικό. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει κάποιο ανάλογο δικατσά, ας πούμε. Δεν ισχύει το κοινοτικό δίκαιο. Τι ισχύει στη Γερμανία, ας πούμε, ένα πτυχίο ανώτατης μουσικής σχολής και εδώ δεν αναγνωρίζεται, δηλαδή. Κι όμως. Και όχι μόνο αυτό. Τώρα στο περιβάλλον της συνθήκης στην Μπολόνια, που ρυθμίζονται οι αντιστοιχίες μεταξύ των διαφόρων τύπων σπουδών, θα πάμε και στο αντίστροφο. Δηλαδή, τώρα πια θα μας πούν στην Ευρώπη ότι μένα σας το δώσαμε αυτό το μεταπτυχιακό, αλλά αφού δεν σας το αναγνωρίζει η χώρα σας, δεν μπορούμε να σας το αναγνωρίσουμε κι εμείς. Θα πάμε στην αντίστροφη πλευρά. Ναι. Δηλαδή, τι ζητάτε, ας πούμε, το πτυχίο του ΟΔΙΟΥ να είναι πανεπιστημιακό πτυχίο, πτυχίο της θεατρικής μια σχολή θεάτρου, ας πούμε. Να θεωρείτε σε επίπεδο πανεπιστημίου, τι να θεωρείτε, τι ζητάτε? Κοιτάξτε, είναι λίγο σύνθετο υπό την εξής έννοια. Εμείς έχουμε απόλυτη συνέστηση ότι οι καλλιτεχνικές σπουδές δεν είναι πανεπιστημιακές, δεν είναι ακαδημαϊκές. Και δεν θέλουμε και να είναι. Ξέρετε, οι καλλιτεχνικές σπουδές επικεντρώνουν στην κατανόηση και ερμηνεία του καλλιτεχνικού έργου. Δεν έχουν τόσο μεγάλο εύρος θεωρητικών γνωστικών αντικειμένων όπως έχουν οι ακαδημαϊκές σπουδές. Ωστόσο, στην Ευρώπη αυτά τα θέματα έχουν λυθεί. Δηλαδή, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, που έχει αυτά τα γνωστά επίπεδα 1 έως 8, δεν ξέρω αν είστε, ας πούμε, ενήμερος για αυτό το θέμα, στο επίπεδο 6 έχουν καταχωρηθεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των καλλιτεχνικών σχολών.
Τα ακαδημαϊκά εξακολουθούν να είναι αρμοδιότητα των πανεπιστημίων και τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικά προγράμματα για όποιον έχει το επαγγελματικό δικαίωμα και όχι το ακαδημαϊκό, να μπορεί μέσω του πανεπιστημίου να αποκτήσει και το ακαδημαϊκό για να πάει σε ανώτερες σπουδές, μάστερ, διδακτορικά κλπ. Είναι προβλήματα λυμένα πια αυτά στην Ευρώπη. Εδώ εννοούν να μας κρατήσουν στο επίπεδο 5 που είναι το επίπεδο του ΙΕΚ. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν οι καλλιτέχνες να αποδεχθούν ότι οι σπουδές τους, οι πολιτείς, οι εξειδικευμένες και πολύ απαιτητικές σπουδές τους, θα εξομοιωθούν με μια κατάρτιση επίπεδου ΙΕΚ, από την οποία παίρνεις κάποια μυρωδιά από ένα τμήμα κάποιων πραγμάτων. Να σας το πω και πιο απλά. Το ίδιο πράγμα είναι να μάθω να τραγουδάω 5 τραγούδια για μια μουσική σκηνή, και το ίδιο πράγμα είναι να φάω τη ζωή μου να μελετάω τον Μπαχ και τον Προκόφιεφ, ας πούμε. Δεν είναι το ίδιο προφανώς. Εδώ στο Βόλο έχουμε μία. Δεν ξέρω, νομίζω ότι υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, αλλά ο Βόλος έχει και ένα μικρό αστισμό έτσι, μεγαλύτερο από τις άλλες πόλεις. Και νομίζω ότι τα παιδιά σε μεγάλους πληθυσμούς πηγαίνουν στα οδεία. Είτε στο δημοτικό οδείο, είτε οπουδήποτε αλλού. Ένας από τους λόγους που τα παιδιά δεν τελειώνουν, γιατί πολλά μπαίνουν μέσα, κάνουν τις πρώτες τάξεις και μετά τα παρατάνε, είναι γιατί δεν υπάρχει και ένα πραγματικά σαφές όριο του τι είναι αυτό το πτυχίο που θα πάρουν στο τέλος. Ισχύει και αυτό. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν θα το χαρακτηρίζω μικροαστισμό, είναι λίγο άδικο αυτό. Γιατί ξέρετε ότι τα μικρά παιδιά έχουν πολλά πράγματα να ωφεληθούν από τη σπουδή της μουσικής. Δεν είναι μόνο το να μάθουν τις νότες ή να έχουν μια αισθητική καλλιέργεια. Συμφωνώ. Παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Συμφωνώ. Είναι παιδεία, είναι μεγάλη υπόθεση. Σπηρελατείται η πειθαρχία. Δεν είναι τυχαίο που στην αρχαία Ελλάδα, σε έναν πολύ ακμαίο πολιτισμό, ήταν πυλώνας της εκπαίδευσης στη μουσική. Εμείς σήμερα τα έχουμε βάλει στην άκρη, είμαστε πιο έξυπνοι τώρα. Λοιπόν, αλλά ασφαλώς αυτό που λέμε τώρα για τα πτυχία οπωσδήποτε επηρεάζει και τα σημερινά παιδιά που σπουδάζουν. Διότι όταν υποβαθμιστούν τα πτυχία τα δικά μας που τους διδάσκουμε, εννοείται ότι περικόπτεται, πετσοκόβεται, να το πω έτσι πιο απλά, και η δική τους προοπτική όταν θα τελειώσουν στο τι θα αξίζει το πτυχίο τους. Έτσι δεν είναι? Το ότι μπαίνουν πολλά παιδιά και βγαίνουν λίγα είναι αποτέλεσμα του ότι όλα τα παιδιά δεν έρχονται για να γίνουν επαγγελματίες μουσική. Είναι φυσικό αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί που θέλουν να γίνουν πρέπει να ξέρουν ότι έχουν την προοπτική να το πετύχουν. Και ότι δεν θα τους βάλει εμπόδια το ίδιο το κράτος στο τέλος των σπουδών τους. Μάλιστα. Θα πάει μακριά η αντίδραση, η βαλίτσα. Έχετε απεργία σήμερα, μόνο σήμερα ή και αύριο, 48 ώρες? Η απεργία είναι 48 ώρες. Κοιτάξτε, στην απεργία καταλήξαμε μετά από πολλές κινητοποιήσεις και συναντήσεις με τα Υπουργεία, οι οποίες υπήρξαν ανάκαρπες, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μια διαλαξία. Ναι. Και επομένως οι κινητοποιήσεις εντείνονται όσο περνάει ο καιρός. Γιατί ένα πράγμα που έχει εξαγριώσει τον κόσμο, πρέπει να πω, είναι ότι υπάρχει από την κυβέρνηση μια προσπάθεια να μπαλώσει τα πράγματα κάπως, να πει ότι ξέρετε είναι παρεξήγηση, δεν κατάλαβαν οι άνθρωποι καλά. Εμείς είμαστε αγράμματοι δηλαδή και δεν καταλάβαμε τι λέει το προεδρικό διάταγμα. Μετά ότι θα κάνουν νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες θα εξαιρεθούμε, αλλά η εξαίρεση δεν λέει πολλά πράγματα, γιατί η εξαίρεση σήμερα είναι ότι αύριο δεν είναι. Καταργείται η εξαίρεση και μένει το νομικό πλαίσιο το κεντρικό. Στο μεταξύ, αύριο καταρρίπτεται στη Βουλή μια τροπολογία η οποία μας βάζει πια σε ειδικό μισθολόγιο. Το οποίο ειδικό μισθολόγιο σημαίνει ότι δεν θα είμαστε πια στις κατηγορίες αυτές που λέμε δευτεροβάθμιας ή τεχνολογικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά θα πληρωνόμαστε με βάση υπουργικές αποφάσεις. Τώρα, αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ ασαφές, γιατί όταν μιλάμε για στρατιωτικούς και ειδικό μισθολόγιο, ξέρουμε ότι θα είναι καλύτερο από το ενίο. Αν μιλάμε για καλλιτέχνες, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα είναι καλύτερο. Και πρέπει να πω επίσης ότι με αυτή την απόφαση να καθορίζονται οι αμοιβές από υπουργικές αποφάσεις, δημιουργείται και ένα τετελεσμένο άλλου τύπου. Καταργούνται και οι συλλογικές συμβάσεις όπου υπάρχουν και η προοπτική των συλλογικών συμβάσεων όπου επρόκειτο να τις διεκδικήσουμε. Το κάνουν χειρότερα. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα, όπως καταλαβαίνετε, που δεν είναι μόνο μισθολογικά, δηλαδή δεν είναι καθαρά μόνο το πόσα λεφτά θα παίρνεις, αλλά ποια επαγγελματική υπόσταση έχεις πλέον. Και είναι και θέμα αξιοπρέπειας πώς θα το κάνουμε. Όλα μετράνε, ξέρετε. Σε επίπεδο Θεσσαλίας θα γίνουν κινητοποιήσεις, πορείες από καλλιτέχνες, από μουσικούς? Έχετε προγραμματίσει κάτι έστω για την πόλη του Βόλου που μένετε και όλες εδώ? Υπάρχει στη Λάρισα αύριο μια συγκέντρωση στις 11 η ώρα, η οποία ενδεχομένως θα καταλήξει και σε κάποια πορεία και σε κάποια κινητοποίηση τέτοια. Ξέρετε, είναι δύσκολο στην επαρχία. Είμαστε, ειδικά οι μουσικοί, είμαστε πολύ σκορπισμένοι σε πολλές σχολές, σε πολλά οδεία. Δεν είναι εύκολο να συντονιστούμε όπως είναι στην Αθήνα που είναι πιο συμπαγή τα πράγματα. Και πρέπει να πω ότι δεν είναι καθόλου συμπτωματικό ότι οι ηθοποιοί βγήκαν μπροστά στην ιστορία αυτή και γι' αυτό νομίζατε κι εσείς ότι αφορά κυρίως αυτούς. Καλά έκαναν βέβαια οι άνθρωποι, γιατί έχουν ένα πολύ γερό σωματείο, το σωματείο των ηθοποιών. Έχουν συμπαγή φοιτητική νεολαία στις σχολές τους, ενώ εμείς έχουμε πολλά μικρά παιδιά κατά πλειοψηφία. Οπότε ήταν μια πολύ πιο έντονη και συμπαγής κινητοποίηση η δική τους και τους οφείλουμε ευχαριστίες, γιατί κοινοποίησαν την υπόθεση και κινητοποιούν και εμάς.
Πάντως, εγώ σας βλέπω πολύ οργανωμένος αυτή τη φορά και μπράβο σας και είναι σημαντικό αυτό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα στο Δήμο Βόλου. Καθώς ο Δήμαρχος, ο κύριος Μπέος, συναντήθηκε σήμερα με μαθητές και άκουσε και τις προτάσεις των παιδιών. Το Δημαρχείο επισκέφθηκαν σήμερα μαθητές από τη Δέλτα Τάξη του 13ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου. Υπό τη συνοδεία των δασκάλων τους, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με τον Δήμαρχο και να του θέσουν ζητήματα που τους απασχολούν. Ο Δήμαρχος άκουσε τις προτάσεις και τις απόψεις των παιδιών. Ούτως ή άλλως, τα παιδιά είναι η ελπίδα για το αύριο. Χώρους που περπατάμε με skyboard, πώς τα λέτε αυτά που skateboard, μπράβο, και τις λίμνες τις έχουμε μέσα και πάρκο για σκυλάκια. Ξεκινάνε το Σεπτέμβριο τα έργα εκεί και θα είναι ένα πάρκο φοβερό, πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Να έχετε υγεία, καλή πρόοδο και ό,τι καλύτερο, να είστε καλά. Μια μικρή σύγχυση επικρατεί για το άνοιγμα του gov.gr για την έναρξη των αιτήσεων για το Market Pass. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης είχε δηλώσει πως οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από 1η Φλεβάρη, εν τούτης, ως αυτή τη στιγμή δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Η κάμερα του Άστρα ρώτησε τους πολίτες και τους καταναλωτές του Βόλου ποια είναι η γνώμη τους για το νέο μέτρο της κυβέρνησης. Το Market Pass θα ισχύει από το Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο του 2023, με κάθε νοικοκυριό να μπορεί να κάνει μια αίτηση. Ενώ η μηνιαία επιδότηση είναι από 22 έως 100 ευρώ. Τα πρώτα χρήματα θα πιστωθούν στους καταναλωτές έως τις 3 Μαρτίου για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου και έως τις 20 Μαρτίου για όσες κατατεθούν μέχρι τις 15 Μαρτίου. Για τους υπόλοιπους μήνες, η πληρωμή θα πραγματοποιείται έως την τρίτη μέρα του κάθε μήνα. Η κάμερα του Άστρα πάντως βρέθηκε για μία ακόμη φορά έξω από μάρκετ στην πόλη του Βόλου, καταγράφοντας τον παλμό της καθημερινότητας και τι επισημαίνουν οι πολίτες που στην πλειοψηφία τους τονίζουν ότι η ακρίβεια έχει φτάσει σε μεγάλα ύψη. Και υπάρχει ακρίβεια σε όλα. Και σε ειδικές αξίες και σε πνευματικές αξίες και σε κοινωνικές αξίες, σε όλα. Τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ, το καθημερινό καλάθι του νοικοκυριού, σας φαίνεται ακριβό πλέον? Πότε ήταν φτηνό? Φυσικά και είναι ακριβό πλέον. Και όσο περνάνε τα χρόνια, οι μέρες, οι μήνες θα είναι ακόμα και πιο ακριβό. Οπότε τα νοικοκυριά αναστενάζουν αναπόφευκτα. Όχι μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Μαύρα χάλια. Κάθε μέρα που πάμε μαζί. Σούπερ μάρκετ, σας φαίνονται ακριβές? Οι τιμές, πανάκριβες. Τι ακριβές. Έχουμε τρελαθεί κάθε μέρα, όλο και πάνω. Έχετε μειώσει τις αγορές σας? Όσο μπορώ τις μειώνω, αλλά δεν γίνει. Σε ένα ψωνί ίσιο. Αλλά κάνουμε λίγο οικονομία. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο. Εκτός πραγματικότητας, γιατί οι τιμές της ενέργειας πέσανε και αυτές ανεβαίνουν. Στο σούπερ μάρκετ είναι ακριβές? Πανάκριβα όλα. Κοιτάτε να πάρετε προϊόντα τα οποία είναι σε προσφορές? Όσο μπορούμε. Έχουν μειωθεί τιμές στα σούπερ μάρκετ? Πώς το βλέπετε? Όχι, δεν έχουν μειωθεί. Αν εξαιρέσουμε ελάχιστε προσφορές μόνο. Και πάλι μπορεί και να μην σε ταιριάζει. Να μην σου κάνει αυτή η προσφορά, ρε παιδί μου. Αλλά θες να πάρεις εσύ, άλλα πράγματα έχουν προσφορά. Είναι λίγο δύσκολο. Τώρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα, το Market Pass. Δεν ξέρω, δεν το έχω υπόψη μου. Πρώτη φορά το ακούω, πισένα. Δεν το ξέρω, οπότε. Δεν ξέρω. Θα δω πώς και τι και τα λοιπά. Άμα μου συμβαίνει, θα ανταχθώ. Για την ψηφιακή κάρτα, το χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιείται σε κάθε είδους από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου τροφίμων. Σε αυτές περιλαμβάνονται σούπερ μάρκετ, φούρνοι, μίνι μάρκετ, οπωροπολία, κρεοπολία, ιχθυοπολία, γαλακτοπολία. Και εν γέννη, οποιαδήποτε επιχείρηση έχει στη συσκευή POS τον κωδικό MCC, που αντιστοιχεί στους σχετικούς κωδικούς λιανικού εμπορίου τροφίμων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και έμποροι τροφίμων σε λαϊκές αγορές. Ένα περίεργο περιστατικό καταγγέλθηκε από έναν 50χρονο έξω από μεγάλο σχολείο στη Νέα Ιωνία, όταν ομάδα τον πλησίασε απειλητικά και του επέβαλε να πει τι ομάδα είναι. Ένα σοκαριστικό και άκρος επικίνδυνο περιστατικό φέρεται να συνέβη το πρωί της Τρίτης στο Βόλο και πιο ειδικά στη Νέα Ιωνία. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει ένας 50χρονος, την ώρα που περπατούσε έξω από το πολυκλαδικό, ομάδα τριών με τέσσερις νεαρούς από 14 έως 17 ετών σταμάτησαν τον άνδρα και τον ρώτησαν τι ομάδα είναι. Όπως ακριβώς είχε γίνει και στη δολοφονία του Άλκη Καμπανού πέρυσι σαν σήμερα. Οι δράστες είχαν κάνει ακριβώς την ίδια ερώτηση στον δολοφονημένο νεαρό, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του στην περιοχή Χαριλάου.
Σύμφωνα με τον 50χρονο, ο οποίος δεν φορούσε κάποιο διακριτικό ομάδα, συνέχισε να δέχεται σχετικές ερωτήσεις από τους ανήλικους μαθητές και να τον πλησιάζουν απειλητικά προκειμένου να τον χτυπήσουν. Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε ότι ο ένας εκ των νεαρών επιχείρησε να τον κλωτσίσει στο πρόσωπο. Στην επιστολή του, ο 50χρονος τονίζει ότι τρεις εκ των μαθητών του είπαν «Μπάρμπα, θα λες ΠΑΟΚ» και έφυγαν. Το μήνυμα του καταγγέλλοντα κλείνει λέγοντας ότι ο ίδιος έχει κάνει ονομαστική αναφορά στην αστυνομία για το περιστατικό. Θα έλεγα ότι ανήκει στην ομάδα αυτών των γεγονότων, των ανεπίτρεπτων για την κοινωνία μας γεγονότων, είτε προέρχονται από μαθητές, είτε προέρχονται από σχολικούς ή από εξωσχολικούς. Είναι ένα φαινόμενο, ολοένα αυξανόμενο στην κοινωνία μας. Λοιπόν, είναι γνώστη της κατάστασης οι αστυνομικές αρχές και για αυτό το γεγονός. Αλλά θα πρέπει η κοινωνία γενικότερα, η πολιτεία, η πολιτική μας να δούνε με ένα διαφορετικό μάτι αυτά τα φαινόμενα, τα οποία, επαναλαμβάνω, τα αντιμετωπίζουμε όλο και πιο συχνά. Ανέκαθεν, εμείς οι μεγαλύτεροι βλέπαμε την νεολαία κάπως καχύποπτα και βλέπαμε, εντοπίζαμε κάποια περιστατικά που δεν μας άρεσαν, δεν τα εγκρίναμε και χαρακτηρίζαμε έτσι όλη την νεολαία. Όχι, δεν είναι έτσι η νεολαία μας. Πιθανόν να αυξάνονται αυτά τα κομμάτια της νεολαίας, τα οποία, δεν, επαναλαμβάνω, είναι, η συμπεριφάτωση είναι ανεπίτρεπτη για τον πολιτισμό μας. Πιθανόν να αυξάνονται, αλλά η νεολαία μας αυτή καθ' αυτή, μάλλον, μπορεί να χαρακτηριστεί ότι τηρεί το ρητό των αρχαίων Σπαρτιατών που λέει «άμες δε γεσόμεθα πολλό κάροντες, κάρονες». Αυτό λοιπόν που σημαίνει ότι εμείς θα είμαστε πολύ καλύτεροι σας, αυτό νομίζω συμβαίνει με τη σημερινή νεολαία. Όμως παρόλα αυτά, αυτά τα περιστατικά πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στο μικροσκόπιο της πολιτείας. Μεγάλη είναι η επιθυμία μικρών αλλά και μεγαλυτέρων να τοποθετήσουν ό,τι αυτοί επιθυμούν στην περίφημη χρονοκάψουλα στο Μουσείο Σιτηρών στη Λάρισα. Μεγάλη είναι η συμμετοχή πολιτών και τη χρονοκάψουλα που θα ανοιχτεί το 2052 στη Λάρισα και με τον αντιδήμαρχο κύριο Σάπκα να αναφέρεται σε αυτήν την όμορφη πρωτοβουλία. Είναι εντυπωσιακή η ανταπόκριση που είχαμε και από μικρούς και από μεγάλους για αυτή τη δράση του Μουσείου Σιτηρών και Αλεύρων, δηλαδή τη σύνδεση του παρελθόντος με το μέλλον. Όλοι μας θέλουμε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον, γι' αυτό πάντα είμαστε πρόθυμοι να μπούμε, ας πούμε, σε μια χρονοκάψουλα, να βάλουμε κάτι, να δούμε τι θα υπάρχει μετά από 30 χρόνια. Θα υπάρχει αυτό το μικρό πραγματάκι που βάλαμε μέσα σε αυτό το κουτί που το λέμε εμείς χρονοκάψουλα. Λοιπόν, αυτό, έχουν γίνει πάρα πολλά προγράμματα με σχολεία, έχουν έρθει πάρα πολλά, τα οποία κάνουν τη δικιά τους χρονοκάψουλα. Η κεντρική χρονοκάψουλα είναι για όλους και είναι στο Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων και εκεί πέρα οποιοδήποτε συμπληρώνει ένα φυλάδιο που λέει τι θυμάται το σήμερα, ποιους θεωρεί κάποια πρόσωπα σημαντικά, με τι ασχολείται κλπ. Και βέβαια αυτό το πρόγραμμα τελειώνει, αυτή η δράση τελειώνει 9 Φεβρουαρίου και θα το σφραγίσουμε με το Δήμαρχο σε μια, ας πούμε, τελετή και θα το παραδώσουμε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για να ανοιχτεί μετά από 30 χρόνια. Η δράση ξεκίνησε πριν από λίγες εβδομάδες και ολοκληρώθηκε σε 9 πρώτου 23, ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να αφήσουν το δικό τους μήνυμα στο μέλλον, εκφράζοντας την ανησυχία, την επιθυμία ή μια σκέψη. Τσουχτερό είναι το κρύο που σημειώνεται από την προηγούμενη εβδομάδα σε ολόκληρη τη Μαγνησία, ενώ δεν έλειψαν και τα πρώτα χιόνια που σημειώθηκαν στην κορυφή του βουνού των Κεντάβρων. Ωστόσο, η χιονόπτωση δεν ήταν αρκετή για να ανοίξει και επίσημα το χιονοδρομικό, παρά μόνο η παιδική πίστα. Οι αρμόδιοι τονίζουν ότι αν σημειωθεί αρκετό χιόνι, η λειτουργία του χιονοδρομικού θα είναι άμεση. Το χιόνι δεν επαρκεί στο χιονοδρομικό κέντρο του Πηλίου ώστε να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά, επισήμανε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Άστρα ο πρόεδρος του χιονοδρομικού, κ. Ιγκλέσης. Συγκεκριμένα επισήμανε. Περιμένουμε αυτή τη βδομάδα να, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, να έχουμε χιόνι την Παρασκευή ή το Σάββατο. Είμαστε έτοιμοι εμείς με τα μηχανήματα που έχουμε, τα ρατράκ, να πατήσουμε το χιόνι και να ανοίξουμε το συντομότερο δυνατό. Πιστεύω να επαληθευτούν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων και να μπορέσουμε να ανοίξουμε έστω και Φεβρουάριο μήνα. Για σήμερα πάντως, 1η Φεβρουαρίου, το χιονοδρομικό κέντρο στο Πήλιο παραμένει κλειστό.
Στην τοποθέτηση νέων μετρολογικών, 10 νέων μετρολογικών σταθμών, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την διαχείριση του νερού, αλλά και για θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόγνωση των καιρικών φαινομένων. Ολοκληρωμένο ψηφιακό μετρολογικό παρατηρητήριο για την παρακολούθηση και πρόγνωση των μετρολογικών συνθήκων και τη στάθμη του νερού στη λεκάνη απορροή του ποταμού Ενιπέα στα διοικητικά όρια των Δήμων Δομοκού, Φαρσάλων και Αλμυρού εγκαθιστά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Εντάξαμε ένα έργο 300.000 ευρώ, το οποίο κάνουμε σε συνεργασία με το αστεροσκοπείο, η υπηρεσία μας με το αστεροσκοπείο. Κάναμε την προκήρυξη, βγήκε ο ανάδοχος, έχουμε ανάδοχο. Υπογράψαμε τη σύμβαση. Πρόκειται να βάλουμε 10 μετεωρολογικούς σταθμούς σε περιοχές πάνω από το Δομοκό μέχρι το Μπαλαμά. Τις βάζουμε σε περιοχές όπου έχουν και ίντερνετ και ρεύμα για να μπορέσουν να αυτά να λειτουργούν συνεχώς και απρόσκοπτα. Τοποθετήθηκαν οι θέσεις αυτές, επιλέγησαν σε συνεργασία με το αστεροσκοπείο και τους καθηγητές μετεωρολογίας. Ταυτόχρονα όμως θα βάλουμε και 3 νέα σταθμόμετρα στη γέφυρα Αμπελιάς, στη γέφυρα Ευηδρίου και στη γέφυρα του Βασιλή. Αμπελιά, Βασιλή και Ευηδρίο, 3 νέα σταθμόμετρα. Με αυτό είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Θα ελέγχουμε τη στάθμη και τα πλημμυρικά φαινόμενα θέματα. Θα μπορέσουμε να τα προβλέπουμε έγκαιρα στην περιοχή του ποταμού του Ενιπέα, που όπως γνωρίζετε ξεκινάει από πάνω από το Δομοκό και λίγο πιο πάνω. Γι' αυτό και βάζουμε εκεί για να ξέρουμε μετρήσεις. Σταθμούς φτάνει μέχρι την Καρδίτσα. Να σημειωθεί ότι ο Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος υπέγραψε σύμβαση του έργου για να ξεκινήσει η κατάσταση 10 νέων μετρολογικών σταθμών και 3 σταθμήμενων με σκοπό την έγκυρη και έγκυρη πρόληψη της ποσότητας των απορρεόντων υδάτων στον Ενιπέα. Είναι ένα νέο πρόγραμμα, θα δούμε πώς θα πάει νέος και μετά θα προσπαθήσουμε να το επεκτείνουμε και σε άλλους ποταμούς. Αυτό το εμείς στα προγράμματα όπως είναι Αντώνης Τρίτσης και στα άλλα προγράμματα βάζουμε έργα τα οποία είναι χρήσιμα στην κοινωνία. Μπορεί να μην φαίνονται, μπορεί να μην χτυπάνε στο μάτι, αλλά οπωσδήποτε αγγίζουν σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας. Τα δεδομένα που συλλέγονται οδηγούν σε ορθή λειτουργία των θηροφραγμάτων εντός της κήτης του ποταμού, καθώς και στη λήψη μέτρων πρόληψη έναντι πλημμυρικών φαινομένων σε παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις καθώς και οικισμούς. Το έργο του συνολικού προϋπολογισμού ένταξε 300.000 ευρώ. Το καλύτερο δώρο θα δώσει ένας 60χρονος άνδρας στην 55χρονη σύζυγό του, προσφέροντάς της τον εφρό του. Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία αγάπης ενός ζευγαριού από το Βόλο, που μετά από πολλές διαδικασίες και μια αποτυχημένη μεταμόσχευση, η 55χρονη θα λάβει επιτέλους ένα υγιές και συμβατό νεφρό. Ένα βήμα από το δώρο ζωής προς την 55χρονη σύζυγό του βρίσκεται ένας 60χρονος Βολιώτης. Η 55χρονη νεφροπαθής που υποβάλλεται στην επίπονη διαδικασία της αιμοκάθαρσης έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τον προεχειρητικό έλεγχο, προκειμένου να προχωρήσει στη μεταμόσχευση νεφρού από το σύζυγό της. Ο 60χρονος πήρε τη γενναία απόφαση να χαρίσει τον ένα του νεφρό στη σύζυγό του, δίνοντας τέλος στην ταλαιπωρία της επί σειρά ετών. Για την εξέλιξη τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα ο πρόεδρος του Συλλέγου Νεφροπαθών στη Μαγνησία. Φέτος το ορμό Μαγνησίας, ενώ είχαν χρόνια να γίνουν δωρεές, είχε γίνει μία. Το καλοκαίρι, αν θυμάστε, μία δωρεά οργάνωση. Μεταμοσχεύσεις φέτος είχαμε 4 το 22. Μπορώ να πω καλά ήταν από άλλες χρονιές, αν συγκρίνουμε που είχαμε 2 από πτωματικούς και 2 από ζώντες δότες. Φέτος ήταν 4 από πτωματικούς δότες. Πού θέλω να καταλήξω. Ότι το έχω ξαναπεί ότι το δώρο Θεού που το περιμένουν όλοι 10 και 12 χρόνια, όσοι έχουν δικούς τους ανθρώπους μέχρι 4 βαθμό συγγένεια ή σύζυγος είναι. Ή σύζυγος, ή αδερφός, ή μάνα, ή πατέρας μπορούν να δώσουν το δώρο Θεού. Σε αυτή την περίπτωση είναι και ένας σύζυγος, ο οποίος η οικογενειάρχης που θέλει, για να μην περιμένει η σύζυγός του 10 και 12 χρόνια στη λίστα να μονείς να πάρει αυτό το δώρο Θεού και αποφάσισε να δώσει το ένα νεφρό από τα δυο. Γιατί να σας πω ότι ένας υγιής άνθρωπος όταν δίνει ένα νεφρό, ή γονιός είναι, ή αδερφός, ή σύζυγος, μπορεί να ζήσει πολλά χρόνια.
που είχαμε παραδείγματα που παίζανε και ποδόσφαιρο με ένα νεφρό. Έχουμε από το Μάρτιο μήνα που έγινε η αύξηση στα τιμολόγια των ταξί, που πήραν αύξηση τα καύσιμα, να μην λέγαμε, για να δώσουμε να καταλάβουν. Και δεν έχουμε πάρει μια αύξηση στις μετακινήσεις που κάνουν οι μακαθρόμενοι από τα νησάκια ακόμα στην πόλη. Γιατί επιβαρύνονται από την τσέπη τους. Γιατί έχουν αυξηθεί τα καύσιμα, οπότε αυτά τα λεφτά που τους δίνει το κράτος δεν υπαρκούν να πληρώσουν. Το έχουμε ζητήσει, έχω στείλει και εγώ προσωπικά σαν σύλλογος στον Πρωθυπουργό και σε όλους τους βουλευτές επιστολές. Δυστυχώς καμία απάντηση δεν πήραμε. Έχουμε άλλα προβλήματα. Γιατρούς στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Ειδικά στις κλινικές όλες, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι νοσηλευόμαστε και εμείς. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να νοσηλευτεί ένας νευροπαθής ή μεταμοσχευμένος π.χ. εγώ ή και άλλοι υποκαθρώμενοι οτιδήποτε, γιατί υπάρχουν και ιώσεις τώρα. Ιώσεις τώρα λέμε η γρήπη, άρα είναι και ο κορονοϊός στη μέση, να νοσηλευτεί και να μην υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό. Ευχαριστώ σας και το κανάλι σας για ακόμα μια φορά που αναδεικνύετε τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, σαν σύλλογος φυσικά, για τα μέλη μας. Εφόσον όλα πάνε καλά, τις επόμενες εβδομάδες η 55χρονη θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να λάβει το δώρο ζωής από το σύζυγό της. Να πάμε στο ξαναχαρούμενο, πολύ χαρούμενο θέμα. Βέβαια, είναι η Βασιλόπιτα των Επαγγελματοβιοτεχνών στη Λάρισα. Έκοψαν οι επαγγελματοβιοτέχνες στη Βασιλόπιτά τους, ευχήθηκαν και βρήκαν και ευκαιρία να συζητήσουν τα θέματα του κλάδου. Την πρωτοχρονιά αντικειπίτα στο Εμπορικό Επιμελητήριο έκοψε η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Λάρισας. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κ. Ακελαρόπουλος, επεσήμανε πως οι επαγγελματοβιοτέχνες είναι στον αγώνα, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, τα οποία είναι ισορρευμένα εδώ και πολλά χρόνια. Η αγορά δεν πάει καλά και χωρίς να έχουμε καμιά βοήθεια από την πολιτεία. Καλή χρονιά για το 2023. Οι επαγγελματοβιοτέχνες είναι στον αγώνα με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η αγορά δεν πάει καλά, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματοτέχνες είναι συσσωρευμένα εδώ και αρκετά χρόνια χωρίς καμία βοήθεια από την πολιτεία, διότι σε κανένα πρόγραμμα με τα όσα τώρα έχουν υλοποιηθεί δεν έχουν ενταχθεί οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα αυτές να μείνουν αβοήθητες. Οι τεράστιες αυξήσεις της ενεργειακής κρίσης που αύξησαν το κόστος λειτουργίας τους και από την άλλη πλευρά η κατακόρυφη πτώση του τζίρου δημιουργούν έναν ασφιχτικό κλειό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αλλαγή πρώτα να γίνουμε εμείς οι ίδιοι και μετά την αλλαγή να τη φέρουμε και προς τα έξω. Είναι αλήθεια πως το 2023 είναι ένας ιανός, έχει δύο πρόσωπα. Το ένα πρόσωπο είναι το πολύ σκληρό για το οποίο μας προετοιμάζουν. Ένα πρόσωπο που έχει σχέση με τις δυσκολίες στην οικονομία, έχει σχέση με τις δυσκολίες στην κοινωνία, στους ευάλωτους περισσότερο που χτυπά, έχει σχέση με τις επιχειρήσεις μας που τα λουκέτα αυξάνονται καθημερινά. Μετά από 12 χρόνια πολυκρίσης, σας αξίζω πολλά συγχαρητήρια, γιατί είστε ορθοί, στηρίζετε τις επιχειρήσεις σας, στηρίζετε τους εργαζόμενους, την τοπική οικονομία, αποτελείται την τραχοκοκαλιά αλλά και την αρκομηχανή, όπως ανέφερε και η διευθύνση μας. Και αυτό εμείς στην περιφέρεια όχι μόνο το αναγνωρίζουμε, αλλά και το στηρίζουμε διαχρονικά. Φέτος, όπως δηλώνει, οι επαγγελματοβιοτέχνες θα είναι μια χρονιά αβέβαιη για το μέλλον των επιχείρησεών τους. Ευχές για ένα έτος γεμάτο χαρές αντάλλαξαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων κατά τη διάρκεια κοπής της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας. Κοιτάξτε μας λιγάκι. Την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα έκοψε και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων. Το Δήμα πια στη Νεολαία να είναι ο θεσμοθετημένος φορέας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και από εδώ πλέον και με τη δικιά σας δουλειά εύχομαι να συσπηρώνονται όλο και περισσότεροι νέοι και τα νέα σας να φτάνουν και σε εμάς. Έτσι προκειμένου να μπορούμε να εντάξουμε στις δραστηριότητές μας, τις απόψεις σας, τις ιδιαίτερες πλευρές της δουλειάς σας και ό,τι άλλο έχετε ως αίτημα για την αυριανή πόλη. Όπως τόνισα, σαν Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά πράγματα και έχουμε στόχους για το μέλλον. Είναι ιδιαίτερα τιμητική η πρόσκληση να βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί σας. Για μας οι νέοι αποτελούν το επίκεντρο, αποτελούν το
κέντρο κάθε προσπάθειας που κάνουμε για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συνανθρώπων μας, για να αλλάξουμε τη Θεσσαλία, να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες που θα μπορέσουν να κρατήσουν τους νέους και τις νέες της περιοχής μας, της Θεσσαλίας, στον τόπο τους, να δημιουργήσουν, να εργαστούν και να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στον τόσο όμορφο και πλούσιο τόπο της Θεσσαλίας. Σας παίρνω δύναμη από τη δύναμή σας, κουράγιο από το κουράγιο σας και αισιοδοξία, γιατί εσείς είστε αυτοί που θα προχωρήσετε τα επόμενα βήματα στη ζωή και θα πάρετε και εμάς μαζί σας το επόμενο στάδιο της δικής μας ζωής. Τέλος, ακολούθησε απολογιστική συνεδρία της χρονιάς που ολοκληρώθηκε από την πρώτη φωτεινή Μισηλή, ενώ συνέχεια έγινε και η εισήγηση για τη δημιουργία κέντρου νέων στη Λάρισα. Πάμε τώρα στην επόμενη Βασιλόπιτα, η οποία αυτή τη φορά είναι στην Σκιάθο. Αφορά βέβαια την ημέρα των τριών ιεραρχών και την εκπαιδευτική κοινότητα. Δίπλη ήταν η κοπιπίτας που πραγματοποιήθηκε ανήμερα των τριών ιεραρχών το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο της Σκιάθου. Από τη μία, ο Δήμος με τον Δήμαρχο κύριο Θοδωρή Τζούμα τίμησε την εκπαιδευτική κοινότητα και τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, προσφέροντας αναμνηστικά για τις σχολικές βιβλιοθήκες από οπτικοακουστικές εκδόσεις του ίδιου του Δήμου και του ΔΟΑΠΝ. Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος τόνισε την αναγκαιότητα της καλής συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς, αλλά τις κτηριακές και γενικότερα παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα και από το ξεκίνημα της θητείας του. Διαλέξαμε σήμερα να κόψουμε την πίτα των εκπαιδευτικών, μια μέρα που είναι η μέρα των τριών ιεραρχών, η προστάτευση και από της παιδείας. Και βέβαια δεν σκεφτήκαμε ποιον άλλον φιλόξενο χώρο των πνευματικών και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Στην πίτα που θα κόψουμε να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω, μπορούμε τώρα. Καταρχάς να σας πω ότι από τότε που αναλάβαμε, προτεραιότητά μας είναι η παιδεία. Έχουμε κάνει μικρά και μεγάλα έργα σε όλα τα σχολεία, όλων των βαθμίδων. Είστε το πιο πολύτιμο κομμάτι της κοινωνίας μας μαζί με τα παιδιά και θα είστε πάντα η προτεραιότητά μας και πάντα θα είμαστε δίπλα σας. Από τα πιο σπουδαία πράγματα που έχουμε κάνει, για να μην αναφέρουμε στα έργα, είναι η ίδρυση δύο σχολείων. Το επαγγελματικό λύκειο, που έχει μια εξαιρετική πορεία, αλλά για μένα το πιο σημαντικό από όλα είναι η ίδρυση του ειδικού εργαστηρίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, είναι για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Οι ιερείς Πατήρ Γεώργιος και Νικόλαος Σταματάς έκοψαν την πίτα του πνευματικού κέντρου και των τμήματων που δραστηριοποιούνται σε αυτό, όπως η Βυζαντινή Χοροδία, ιερεύς Παύλος ο Σκοπελίτης, παράρτημα της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας υπό τη διεύθυνση του κυρίου Κουτούμπα Κωνσταντίνου, η οποία είναι αναγνωρισμένη επισήμως από το Υπουργείο και τεταγμένη στο μουσικά εκπαιδευτήρια της πατρίδος μας. Η χοροδία απόδωσε 4 ύμνους. Ο πατήρ Γεώργιος Σταματάς ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για αυτή την πρωτοβουλία να γίνει από κοινού η κοπή πίτας με τους εκπαιδευτικούς, τους οποίους σέβεται και αγαπά ιδιαίτερα. Αυτή η εκδήλωση είναι πολύ συγκινητική και τιμάει και τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή όλοι που τιμάνε τους εκπαιδευτικούς μας. Διότι οι εκπαιδευτικοί μας είναι πρόσωπα ιερά. Εγώ πριν από 50 τόσα χρόνια τον έγινα ιερέας. Στη ζωή υπήρχαν ακόμη αρκετοί δάσκαλοι μου εδώ, σκιαθήτες και δασκάλες και καθηγητές και καθηγήτριες. Όσα χρόνια ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι, ποτέ δεν τους άφησαν να μου φιλήσουν το χέρι. Έσκυβα και τους φιλούσα εγώ το χέρι. Διότι πράγματι αυτό το οποίο κάνετε είναι υπούργημα και λειτουργήμα. Να είστε καλά, να έχετε υγεία και δύναμη. Μάλιστα. Να μείνουμε στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά για ένα αρνητικό γεγονός. Να κλείσουμε το δελτίο μας, μιλώντας με τον προϊστάμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Σαβελίδη, ο οποίος είναι μαζί μας τηλεφωνικά, καθώς είχαμε κάποια περίεργα πράγματα και επεισόδια σήμερα σε σχολεία του Βόλου. Κύριε Διευθυντά, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας και αυτό. Μιλάμε για το τρίτο, για το πέμπτο λύκειο Βόλου. Τι συνέβη, τι έγινε? Κοιτάξτε να δείτε, είχατε την εξής πραγματικά πρωτόγνωρη καταγγελία από τους διευθυντές τριών λυκείων, ενός επαγγελματικού και δύο γενικών λυκείων, ότι ομάδα 15-20 περίπου κουκουλοφόρων με μηχανάκια και καδρόνια στα χέρια μπήκανε μέσα, επιχείρησαν σε κάποια άλλα, μπήκανε μέσα στις αυλές των σχολείων, δημιούργησαν υλικές ζημιές και κατόπιν αποχώρησαν.
Μάλιστα σε ένα από τα λύκεια έσπασαν κάποια τζάμια και ένα κομμάτι τζαμιού τραυμάτισε ελαφρά, ευτυχώς, μια καθηγήτρια που προστάτευε τους μαθητές της. Λοιπόν, τα σχολεία ήταν κλειστά, ήταν βέβαια κλειδωμένα, όπως όφυλαν οι διευθυντές τους να τα έχουν. Λοιπόν, αλλά σε ένα σχολείο, στο 7ο Γενικό Λύκειο, οι μαθητές λείπανε, οι καθηγητές λείπανε λόγω του ότι ήταν σε εκδρομή και βρήκαν την ευκαιρία και μπήκανε μέσα οι κουκουλοφόροι, όπως προανέφερα, στο σχολείο. Λοιπόν, με καδρόνια δημιούργησαν υλικές ζημίες. Και βεβαίως δεν γνωρίζουμε τι θα γινόταν αν ήταν εκεί οι μαθητές ή αν στα άλλα σχολεία μπορούσαν, κατάφερναν και μπαίνανε και στα άλλα μέσα και δημιουργούνταν προβλήματα με τους μαθητές που κάνουν μάθημα εκείνη την ώρα. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο αυτό το φαινόμενο. Προσωπικά μίλησα με τους τρεις διευθυντές. Τους προέπρεψα να υποβάλουν μηνύσεις κατά γνώστων και εγώ προσωπικά είδα τον διευθυντή, τον ενδυνάμει διευθυντή της αστυνομίας της Μαγνησίας, τον κύριο Τιζέ, και του ζήτησα να συνεχιστεί η διακριτική παρουσία της αστυνομίας πέριξ των σχολείων για την αποφυγή τέτοιων επεισοδίων και να γίνει και όσο γίνεται περισσότερο έντονη η παρουσία τους στις βόρειες σχολικές μονάδες του σπουδαιοδρομικού συγκροτήματος του Βόλου. Κύριε Σαβελίδη, θεωρείτε τέτοια περιστατικά είναι αρκετά για να επιστρέψουν οι φύλακες στα σχολεία? Γιατί τα παλαιότερα χρόνια υπήρχαν φύλακες που φρόντιζαν τουλάχιστον για το ποιοι μπαίνουν και για το ποιοι βγαίνουν από τα σχολεία. Ναι, ανέκαθεν και ως συνδικαλιστής, ήμουν πρόεδρος στην ΕΛΜΕ για 5 χρόνια, αλλά και τώρα ως διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, βλέποντας και αυτή την κατάσταση που επικρατεί, γιατί δεν είναι το μόνο περιστατικό που γνωρίζουν πολύ καλά ανά την Ελλάδα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουν εκταχυνθεί μερικές καταστάσεις και νομίζω ότι η πρόσληψη σχολικών φυλάκων, ιδιαίτερα για τα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα, είναι μονόδρομος. Έχετε καθόλου εικόνα για το αν ήταν εξωσχολικοί ή αν ήταν μαθητές αυτοί που... Κοιτάξτε, ένα επίσης αγχιστικό φαινόμενο που θέτεται με την ερώτησή σας και σας ευχαριστώ γι' αυτό, είναι ότι κάποιοι μαθητές μας αναγνώρισαν κάποιους από αυτούς, αλλά δεν λένε το παραμικρό στους καθηγητές τους, διότι φοβούνται μην τους κάνουν κακό ή εν λόγω κουκουλοφόροι. Λοιπόν, φαίνεται ότι κάποιοι από αυτούς είναι μαθητές μας από άλλα σχολεία, κυρίως σε ηλικία, αλλά φαίνεται ότι μέσα σε αυτούς ήταν και πολλοί εξωσχολικοί. Δηλαδή άτομα που έχουν τελειώσει το σχολείο, που είναι ενήλικοι, έτσι? Ναι, προφανώς. 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 Τι κίνητρο, αυτό βέβαια είναι δουλειά, είναι έργο πλέον των αστυνομικών αρχών, ναι, και γιατί όχι αργότερα και των εισαγγελικών. Ναι. Τι κίνητρο είχαν, γιατί το κάνανε αυτό το πράγμα? Δεν γνωρίζουμε, κύριε Θεοδόρου. Δηλαδή είδαμε κάτι που μας θύμισε δηλαδή στους διευθυντές μας και στους καθηγητές και στους μαθητές βεβαίως, έτσι, μια οπαδική συμπεριφορά, κακώς εννοούμενη, έτσι, οπαδική συμπεριφορά που βλέπουμε, δηλαδή χωρίς λόγο, έτσι, χωρίς αιτία να μπαίνουμε, να τα σπάμε, να κινδυνεύουν οι μαθητές που κάνουν μάθημα. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι σπάσανε τζάμια από αίθουσες στις οποίες από μέσα κάνανε μάθημα οι μαθητές. Και ευτυχώς απομακρύνθηκαν έγκαιρα από τους καθηγητές τους, οι εν λόγω μαθητές. Λοιπόν, δηλαδή δεν μπορούμε να ανεχθούμε σε καμία περίπτωση τέτοια γεγονότα. Να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή, η σωματική ακαιρεότητα των μαθητών μας και των καθηγητών μας. Πού έχουμε φτάσει, δηλαδή, προς Θεού, αυτή η κατάσταση είναι τραγική. Ναι, είναι χουλιγκανισμός είναι αυτό το πράγμα. Έτσι όπως τα λέτε. Έτσι όπως τα λέτε. Και σας λέω, ευτυχώς έχουν επιληφθεί οι αστυνομικές αρχές το θέμα και τον τονίζω και γιατί όχι σε λίγο και οι εισαγγελικές. Μάλιστα. Όχι, να τους βρουν να τελειώνουμε για να μην έχει συνέχεια αυτό το πράγμα. Τώρα. Έτσι. Κινδυνεύουν μαθητές μας, κινδυνεύουν καθηγητές μας από τέτοια άτομα.
Πολύ καλά. Κύριε Διευθυντά, κύριε Σαβελίδη, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ στον κύριο Σαβελίδη. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.